πάω στο διδάκτορα μηχανικό μεταλλείων, μεταλλουργό, αλλά κυρίως άνθρωπο που στο παρελθόν ήταν διευθυντής στην καρδιά την ενεργειακή της χώρας, στη Δυτική Μακεδονία. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, τον κύριο Κολοβό. Θα μιλάμε γενικότερα για το κλίμα. Η βενζίνα φτάνει τα 3 ευρώ, η μπενζίνα. Αλλά τώρα πέσαμε στο θερμοστάτη και θα του ζητήσω ένα σχόλιο του κύριου. Θα μου πει, ξέρω, θα μου πει ο κύριος Κολοβός, δούλευε στη ΔΕΗ όταν ήταν δήμο. Καλά είναι, λέει, να περιορίζουμε όσο μπορούμε. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Για πείτε μου λίγο για αυτό το σχέδιο το θερμοστάτη. Το σχέδιο θερμοστάτης είναι ένα σχέδιο το οποίο από εσάς το άκουσα. Ναι. Αλλά διάβαζα γι' αυτό, διότι περιλαμβάνεται στα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ιστορία της Ρωσίας με την Ουκρανία, και αυτό είναι μια πρόγευση για όλα αυτά τα οποία έρχονται, τα οποία θα επηρεάσουν τις ζωές μας πάρα πολύ. Και εμείς οι μεγαλύτεροι προλάβαμε, ζήσαμε κάποια καλά χρόνια, αλλά αυτές οι ανοησίες που γίνονται, για να το πω πολύ ευγενικά, επηρεάζουν τις ζωές των παιδιών μας που έχουν τη ζωή τους μπροστά. Τους έχουν φάει 10 χρόνια από τη ζωή με τη χρεοκοπία την προηγούμενη δεκαετία, θα τους φάνε άλλα 10 χρόνια από τη ζωή με τις ανοησίες, για να το πω πάλι ευγενικά, που γίνονται με προσχήματα περί δίθεν κλιματικής κρίσης, περί δίθεν απεξάρτησης από το ρώσικο αέριο και εξάρτησης από το αμερικάνικο και το καταριανό αέριο. Και τελικά θα την πληρώσουν τα παιδιά μας. Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, και δεν θα μείνω πολύ εκεί, γιατί με ενδιαφέρει μεγάλη εικόνα και τα μέτρα ακόμη εξειδικεύονται. Αλλά προσέξτε τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ομολογία του Υπουργού προς τιμήν του, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει φακελώσει πλήρως όλα τα κτίρια του δημοσίου με ακρίβεια βατ-βατ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άρα θα ξέρει τις καταναλώσεις και αν μειώνονται για να έχουν μπόνους. Πώς γίνεται η ΡΑΕ εκεί να είναι με ακρίβεια και σε αυτή τη ρουφιάνα τη ρήτρα να προσαρμογείς και τα υπερκέρδη να ψαχνόμαστε ακόμη? Κοιτάξτε, στην ενέργεια υπάρχει ένας απίστευτος χορός δισεκατομμυρίων, τον οποίο πολλοί κόσμος δεν τον παίρνει καν είδηση. Και ειδικά στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Καταρχήν, εγώ θα θυμίσω ένα σχετικά πρόσφατο δημοσίευμα, πριν από 2 μήνες περίπου ήταν, που έλεγε ότι ο ΔΔΕ έχει κάπου 7 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια ρολόγια, ναι, χρητές, αλλά δεν ξέρει πού βρίσκονται τα 2 εκατομμύρια. Επομένως, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η ΡΑΕ έχει καταγράψει τα πάντα κτίρια, ναι, με ακρίβεια βελόνας, όπως είπατε, αλλά έχουμε χάσει 2 εκατομμύρια ρολόγια. Επομένως, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εγώ εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι σε αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ένας απίστευτος χορός δισεκατομμυρίων που κατευθύνονται σε έργα φυσικού αερίου και σε έργα ΑΠΕ. Και σήμερα το πρωί τα περίπου 7,5-8 γιγαβάτ ΑΠΕ που έχουμε ήδη εγκατεστημένα έχουν απόδοση, τη συγκλονιστική απόδοση του 2-2,5%. Έτσι. Γιατί? Καταγράψτε το αυτό το πράγμα. Διότι έχει εξαφανιστεί για ακόμα μία φορά ο άνεμος. Ναι. Και αυτό συνέβη και χθες το πρωί. Τα αιωλικά έχουν εξαφανιστεί. Δίνουν διψήφιο νούμερο σήμερα το πρωί. Μπορείτε να μπείτε στο Transparency Platform του ENTSO-E. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Mm. Να δείτε τα νούμερα. Και κανένας δεν μιλάει για το ότι έχουμε πετάξει ατελείωτα δισεκατομμύρια για να βάλουμε αυτές τις δίθεν ΑΠΕ, οι οποίες την ώρα που χρειαζόμαστε ρεύμα εξαφανίζονται. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι έρχεται το πρόγραμμα Repower EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δώσει μερικά δισεκατομμύρια σε κάθε χώρα για την υποτιθέμενη απεξάρτηση από το ρώσικο αέριο, να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρώσικο αέριο μέχρι το 2027. Και χθες βγήκε μια λίστα με τα έργα τα οποία θα προτείνει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθούν, και βλέπουμε ατελείωτα έργα
που κατευθύνονται σε εντελώς συγκεκριμένους αποδέκτες, δηλαδή δισεκατομμύρια κατευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες, τόσο για φυσικό αέριο όσο και για ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ακόμα μνημονεύεται και ένα το πρώτο, λέει, υπεράκτιο υλικό πάρκο με πακτωμένες ανεμογεννήτριες, δηλαδή έχουμε επιλέξει και τεχνολογία. Υπεράκτιο υλικό πάρκο με πακτωμένες, όχι πλωτές ανεμογεννήτριες. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Με πακτωμένες σημαίνει δηλαδή σταθερές. Σταθερές. Μάλιστα. Ναι. Σταθερές. Και σταθερές για να είναι, πρέπει η θάλασσα να είναι αβαθής. Μάλιστα. Και αβαθής θάλασσες έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά δηλαδή για φωτογραφίζεται, φωτογραφίζεται επακριβώς το ποιο θα είναι αυτό το υπεράκτιο υλικό πάρκο. Ποιο, πάει ο νου σας, τα ακούσε ο κόσμος. Μπορεί να το ψάξει ο κόσμος, έχουν δημοσιευτεί αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ναι, το αλλά είναι ναι, κοιτάξτε. Ότι ναι. Πέρα από αυτό, πρόσφατα, μόλις την. Εδώ δεν υπάρχει οικολογική ευαισθησία. Ναι, να συμπληρώσω. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και μια υπουργική απόφαση που προσδιορίζει το επιτρεπόμενο έσοδο για το έργο αντιλησιοταμίευσης της αμφιλοχίας για τα επόμενα 25 χρόνια, το οποίο γίνεται από συγκεκριμένο όμιλο. Και διαβάζω εκεί πέρα ότι επιτρεπόμενο έσοδο, λέει, ορίζεται το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο που διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του σταθμού. Και σας ρωτώ, κύριε Σαχίνη, τον δικό σας σταθμό, το ραδιοφωνικό, σας έχει εξασφαλίσει κανείς την οικονομική βιωσιμότητα? Πλάκα μου κάνετε. Τα θερμοκήπια της Κρήτης, τα ξενοδοχεία της Κρήτης, μια που είστε στην Κρήτη, τους έχει διασφαλίσει κανείς την οικονομική βιωσιμότητα? Και γιατί πρέπει να κάνουμε έργο αντιλησιοταμίευσης στην αμφιλοχία, όταν έχουμε το έργο το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας πληρωμένο εδώ και 20 χρόνια, ολοκληρωμένο. Και δεν το βάζουμε να δουλέψει. Και κλειστό. Και μας είπαν ποτέ, αν χρησιμοποιούμε τα ήδη δύο έργα που έχουμε αντιλησιοταμίευσης, ένα στον Αλιάκμονα και ένα στον Έστω, τα έχουμε κατασκευάσει, θα δουλεύουμε? Άρα τα πακέτα πάνε σε συγκεκριμένο προσδιορισμό. Να σας λύσω και μία απορία, κύριε Κολοβέ. Να συμπληρώσω μόνο ότι το Μέγα Σάββατο, το είχα αναφέρει ξανά σε εσάς, ο ευρωβουλευτής, ο εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κίρτσος, είχε πει ότι το σύστημα της κυβέρνησης κατασκευάζει 2 δισεκατομμυριούχους με το φυσικό αέριο. Εγώ θα πω ότι κάνει λάθος, είναι 3 δισεκατομμυριούχοι. Να λύσω μία απορία, κύριε Κολοβέ. Καλά το θίξατε, η περιβιωσιμότητας. Και αφορά όλα τα περιφερειακά μέσα. Όχι μόνο δεν έχουν εξασφαλίσει βιωσιμότητα, θα σας πω και κάτι ανάστροφο. Υπάρχει κονσόρτσιουμ των μεγάλων δικτύων που έχει την περίφημη πλατφόρμα, την Digia. Ξέρετε τι έχουν κάνει? Έχουν αναβαθμίσει το σήμα όλων των μεγάλων δικτύων και έχουν υποβαθμίσει το σήμα των περιφερειακών μέχρι να κλείσουν. Αυτό έχουν κάνει. Ναι, σας είπα προηγουμένως. Για τη βιωσιμότητα που λέτε. Κατευθύνονται δισεκατομμύρια σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Ωραία πράγματα. Ωραία. Ακούστε εδώ, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, λέει η κύριε Κολοβέ. Χθες χοντρικά στα 800, λέγαμε λίστα 800 ευρώ λογαριασμού, 40 ευρώ πάνε στο κράτος, ΔΕΗ, ΕΡΤ, συν όποιο ΦΠΑ, και περίπου 650 ευρώ πάνε καθαρά στην τσέπη του παρόχου. Αυτό δεν είναι κρίση ενέργειας, αλλά κλέψιμο ξεκάθαρο. 5.000% κέρδος. Πού ακούγεται, λέει, πού ακούστηκε αυτό, ποια επιχείρηση πάνω από 2%, σοβαρά μιλάμε? Έχω πει και στην τηλεοπτική εκπομπή που με είχατε καλέσει και στο ραδιόφωνο που είχα βγει, έχω πει ότι κατά τη γνώμη η κρίση είναι πολιτική και δεν είναι ενεργειακή. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με το πολιτικό ζήτημα της χώρας, διότι μόνο έτσι θα λυθεί και το, υπάρχει περίπτωση να λυθεί και το ενεργειακό. Διότι προσέξτε, σας ανέφερα προηγουμένως ένα χορό δισεκατομμυρίων. Σε αυτόν τον χορό δισεκατομμυρίων δεν περιλαμβάνεται πουθενά η αναβάθμιση του δικτύου χαμηλής τάσης που θα επέτρεπε στους απλούς πολίτες, σε όλους εμάς, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αντίθετα, η προτεραιότητα του ΔΔΕ... Μισό. Αυτό πρέπει... Το έχετε ξαναπεί. Θέλω να το ξαναπεί γιατί ο πολίτης κόσμος δεν έχει καταλάβει. Που σημαίνει ότι αν βάλω φωτοβολταϊκό εγώ στη στέγη, τι γίνεται? Δεν τα σηκώνει το δίκτυο της χαμηλής τάσης. Και πού πάει αυτό? Δεν θα πάει πουθενά. Δεν μπορεί να μπει.
Άρα πώς μας λένε βάλτε φωτοβολταϊκά στις στέγες, πάμε σε πρόγραμμα. Προσέξτε, το πρόγραμμα Repower EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στην Ελλάδα όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αναβαθμιστεί το δίκτυο της χαμηλής τάσης για να χωράει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Μάλιστα. Από τα οποία έχω ξαναπεί ότι θα μπορούσαμε με βάση έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών μας. Αλλά θέλει αλλά δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Διότι τα δισεκατομμύρια κατευθύνονται σε συγκεκριμένα μεγάλα έργα, τα οποία κατευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέγη, μιας και το κατέχετε το αντικείμενο, ισχύει ότι και το αφήγημα που ακούμε και από πολιτικά κόμματα, να πάμε σε αποκέντρωση με ενεργειακές κοινότητες, το παιχνίδι είναι στημένο, γιατί μέσα σε ενεργειακές κοινότητες έχουν μπει μεγάλη παραγωγή και πάροχοι και εμφανίζονται ως μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων και εκμεταλλεύονται ουσιαστικά την φέρουσα δυναμικότητα εγκατάστασης? Μιλούν για ενεργειακές κοινότητες τα κόμματα εκείνα, ναι, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν δική τους πολιτική σκέψη και αντιγράφουν τις ενεργειακές κοινότητες που έγιναν στη Γερμανία από δημοτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Όμως εκεί μέσα έχουν μπει ήδη μεγάλο παραγωγή, μαθαίνω. Ισχύει αυτό? Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μπορεί να ισχύει. Μάλιστα. Καλά πάμε. Είχατε πει πρόσφατα για έναν, σας πάω αλλού, για έναν τριγωνικό σχηματισμό στο διάγραμμα του Brent, τότε που μας το είχατε δείξει τηλεοπτικά, που πολύ μας σας ανησυχούσε. Σήμερα? Το είχα δείξει στην εκπομπή σας, ναι, ναι, τηλεοπτική στις 6 Μαΐου. Είχα πει τότε ότι πολύ μου ανησυχεί και υπάρχει το διάγραμμα, μπορούν να το βρουν οι ακροατές σας στο διαδίκτυο, στο YouTube, στην εκπομπή σας. Το λέω τότε ότι με ανησυχεί στις αρχές Μαΐου και ήδη αυτός ο τριγωνικός σχηματισμός μας έδειξε χθες το βράδυ τα δόντια του, όταν το Brent έφτασε στα 124 ευρώ το δολάριο το βαρέλι, και αυτό προδιαθέτει για μια νέα εκτόξευση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προσδεθείτε και μην καπνίζετε, διότι έρχεται απογείωση της τιμής του πετρελαίου. Άρα η ζωή συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα σε αυτά τα θέματα. Ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Κοντοπατριώτες είστε. Κύριε Κολοβέ, όποιος ελέγχει τα υδροελεκτρικά θα ελέγχει και το νερό. Σωστά? Γιατί δεν βάζει κανείς τη διάσταση με το έλεγχο των υδάτων, όπου πολύ πιθανόν να πούμε και εκεί το νερό νεράκι? Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ, όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν τα δίκτυα ίδρυυσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως, όταν ακριβένει το ηλεκτρικό ρεύμα, θα ακριβένει νομοτελειακά και το νερό. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά θα έρθει το επόμενο διάστημα με αύξηση στην τιμή του νερού. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε πολιτική κρίση και όχι ενεργειακή κρίση. Δεν ενδιαφέρονται οι πολιτικοί για τίποτα περισσότερο από το να κατευθύνουν δισεκατομμύρια σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα λέει στον απίστευτα αληθινό κύριο Κολοβό. Αυτό με το δίκτυο χαμηλής τάσης που μόλις τώρα το κατάλαβα, παρότι κατάλαβα ότι το έχετε πει αρκετές φορές. Γιατί σφυρίζουν αδιάφορα τα κόμματα, μόνο μας βερμπαλίζουν βάλτε φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα διαμερίσματα, αφού δεν υπάρχει δίκτυο? Τι δούλεμα είναι αυτό, λέει? Είναι το δούλεμα που προωθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, το έχω πει και άλλες φορές, είναι η πολιτική της κατασκευασμένης από τους πολιτικούς δίθεν κλιματικής κρίσης. Και προσέξτε, πρόσφατα στη Βουλή ψηφίστηκε κλιματικός νόμος, που εγώ θα τον πω εγκληματικό νόμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στον κλιματικό νόμο αναφέρεται μόνο η έννοια της κλιματικής αλλαγής και δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Παρόλο που το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση, παρόλο που ακούσαμε κάποια στιγμή και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα πρέπει να το λέμε κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να το λέμε κλιματική κρίση. Στην πραγματικότητα, η κρίση την οποία έχουμε είναι πολιτική. Στην πραγματικότητα, κύριε Κολοβέ, την κρίση την οποία έχουμε τη βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, όχι η ελάχιστη. Ναι, βεβαίως, διότι σας είπα και νωρίτερα, η προτεραιότητα του ΔΔΕ είναι να διαθέσει τα χρήματα για να βάλει έξυπνους μετρητές. Που τι είναι οι έξυπνοι μετρητές?
θα επιτρέπουν την τιμολόγηση του ρεύματος στα νοικοκυριά ανάλογα με την ώρα που είναι φθηνό ή ακριβό το ρεύμα στο χρηματιστήριο. Και για ξαναπείτε το αυτό. Να τρέχουμε να βάζουμε τα πλυντήρια τη νύχτα που δεν υπάρχει ζήτηση ρεύματος και το ρεύμα είναι φθηνό. Μισό λεπτό, ξαναπείτε το αυτό που είπατε με τους έξυπνους μετρητές. Από την αρχή ξαναπείτε το. Ναι. Η προτεραιότητα του ΔΔΕ, του διαχειριστικού δικτύου διανομής, είναι να προχωρήσει το project των έξυπνων μετρητών. Και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι τα τελευταία χρόνια, μόνο που δεν υπάρχουν λεφτά. Ωραία. Τα λεφτά πηγαίνουν αλλού. Όταν τα βάλουν? Όταν τα βάλουν λοιπόν, αυτοί οι έξυπνοι μετρητές τι κάνουν? Καταγράφουν ανά ώρα την κατανάλωση, καταγράφουν και ποιες συσκευές είναι ανοιχτές, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των καταναλωτών, και επιτρέπουν στους παρόχους την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με τη ζώνη ώρας. Όταν λοιπόν υπάρχει μεγάλη ζήτηση ρεύματος και στο χρηματιστήριο ανεβαίνει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή η αύξηση θα μεταφέρεται με τους έξυπνους μετρητές από τους παρόχους στους καταναλωτές. Δηλαδή, αν έχετε απέτηση να μαγειρέψετε λίγο πριν το μεσημέρι σε ηλεκτρική κουζίνα, αυτό θα το πληρώνετε πιο ακριβά. Μισό, δηλαδή μου λέτε, θα πρέπει να μαγειρεύετε τη νύχτα που το ρεύμα θα είναι πιο φθηνό. Μισό λεπτό, για να καταλάβω, ο κύριος ή η κυρία που θα είναι μπροστά στην κουζίνα ή στο πλυντήριο, θα έπρεπε να έχει μια ταμπλέτα μπροστά ή ένα κινητό για να ενημερώνεται για την τιμή του χρηματιστηρίου. Και αν αλλάζει αυτή ένα πεντάλεπτο, να το βαζοβγάζει. Μέγα είσαι, κύριε. Ναι, δεν θα αλλάζει ένα πεντάλεπτο, αλλά ναι, εντάξει, αστειεύομαι, καταλάβα. Τι να κάνουμε αυτά που ακούμε εδώ, έχουμε κουβαθεί. Δηλαδή, και ποιος θα χρεωθεί το κόστος αλλαγής των μετρητών? Εσείς ποιος νομίζετε ότι θα το χρεωθεί? Με συγχωρείτε, εγώ τον αλλάζω, αυτοί τον αλλάζουν. Αυτοί τον αλλάζουν, αλλά εγώ θα τον πληρώσω. Κατανάλωση. Ποιος πληρώνει τις δίθεν επενδύσεις? Οι δίθεν επενδύσεις περνούν μέσα από τους λογαριασμούς στους καταναλωτές. Δηλαδή... Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι η απόφαση για την αντιλησιοταμίευση της αμφιλοχίας καθορίζει ως επιτρεπόμενο έσοδο το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο που διασφαλίζει την οικονομική διασημότητα του σταθμού. Μάλιστα. Λέει εδώ η φίλη μου η Κατερίνα, να επιβεβαιώσω, λέει, επιτόπου τον κύριο Κολοβό. Είχα, λέει, μια κουβέντα με κάποιον κύριο που έρχεται και κάνει τις μετρήσεις από υπεργολάβο στο ρολόι της ΔΕΗ προχθές. Εκτός από το ότι τον προειδοποίησα πως αν ξανάρθει λογαριασμός χιλιάρικο, όπου τον βρω θα τα ακούσει και εκείνος, μου είπε: είναι από τις τελευταίες φορές που με βλέπεις. Θα τοποθετηθούν έξυπνοι μετρητές που θα αποστέλουν στα κεντρικά την κατανάλωση. Ακριβώς. Οι έξυπνοι μετρητές δεν χρειάζονται πλέον καταμετρητές. Είναι συνδεμένοι ηλεκτρικά και γίνεται τηλεματικά η καταμέτρηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά που λέτε, εάν συνυπολογίσω ότι σιγά, με αυτούς τους έξυπνους μετρητές λοιπόν, θα υπάρχει και καταγραφή ποιος έχει εκ νέου ενεργειακά αναβαθμιστεί στην τάδε κλάση. Και αν δεν έχει αναβαθμιστεί, δηλαδή αν δεν έχει βάλει λεφτά για να αναβαθμιστεί το κτίριό του, το διαμέρισμά του, θα είναι σε άλλο τιμολόγιο. Ό,τι θέλουν θα κάνουν σιγά σιγά. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Σταδιακά θα επιβληθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα θερμοστάτη, όπως το είπατε. Πέρα από τα δημόσια κτίρια, αυτό θα εφαρμοστεί και στις ιδιωτικές κατοικίες, στα ιδιωτικά κτίρια. Σε βάθος χρόνου φυσικά, όχι άμεσα. Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ. Διότι είναι σε συγκεκριμένη πολιτική, η οποία καταλήγει στο ότι αν δεν θα έχετε τα χρήματα για να αναβαθμίσετε οικονομικά, ενεργειακά το ακίνητό σας, θα βρεθούν οι πρόθυμοι τραπεζίτες να σας τα δανείσουν. Και αν βεβαίως δεν έχετε να αποπληρώσετε το δάνειο, θα σας πάρουν πολύ εύκολο και το ακίνητο. Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, κύριε Κολοβέ, μήπως είστε, λέει, υπερβολικός. Δεν κατάλαβα, λέει, πώς αυτός ο έξυπνος μετρητής, μα έξυπνος θα είναι, βρε Νίκο, θα γνωρίζει ποια συσκευή έχουμε ανοιχτή. Βλέπει τις καταναλώσεις, διότι κάθε ηλεκτρική συσκευή έχει μια αντίσταση, η οποία τραβάει συγκεκριμένη ποσότητα ρεύματος. Σας το είπε, θα μπει ένας ηλεκτρονικός, εντός εισαγωγικών ή εκτός, ρουφιάνος μέσα στο σπίτι. Τι δεν καταλάβατε? Δεν μου λέτε, χρηστικά με ρωτάει πολλοί κόσμος, πρέπει τις ηλεκτρικές συσκευές να τις βγάζουμε τελείως και από την πρίζα όταν δεν λειτουργούν? Γιατί τραβάνε κατανάλωση πάλι? Αυτό είναι καλό, διότι βελτιώνει τη λεγόμενη αεργοϊσχύ του δικτύου.
αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι λύσατε και την απορία της Αγγελικής. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Κολοβέ. Δηλαδή, αν εγώ με πιάσει, κάνω σχέστα που δεν κάνω, αλλά κάποιοι κάνουν το μεσημέρι, και με πιάσει προς νερού μου να πάω στην τουαλέτα. Σωστά. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι απαγορευτικό σε σκοτεινό σημείο η τουαλέτα να ανάψω το διακόπτη, διότι θα έχει εκτοξευθεί η μονάδα. Κοιτάξτε, εκεί μέχρι εκεί θα πάμε. Απαγορευτικό. Γελάτε, τραβάω υπερβολή. Ψυγείο στο σπίτι. Το ψυγείο λειτουργεί 24 ώρες, αλλά η χρήση του θα τιμολογείται με τη ζώνη ώρας. Μάλιστα. Ξέρετε, μου λέει εδώ ο Αλέξανδρος σωστά, ότι αυτό μοιάζει με σύγχρονο μεσαίωνα. Και τότε κάποιοι τα κονομούσαν και μεγαλομάγαζα στήθηκαν, και να είναι καλά και η Ολλανδία που έφτιαξε το τραπεζικό σύστημα, Αλέξανδρε, τότε. Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης, το παράδοξο είναι ότι η τεχνολογία προοδεύει σε όλους τους τομείς, αλλά η πρόσβαση στην ενέργεια γίνεται δυσκολότερη και ακριβότερη. Είναι ξεκάθαρη απόδειξη του φαύλου του πολιτικού οικονομικού συστήματος. Χωρίς δραστικές αλλαγές, λέει ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ, τα πράγματα πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση για τους πολλούς παρά την πρόοδο της τεχνολογίας. Ναι, έχω πει από πέρυσι, μιλώντας σε άλλο ραδιόφωνο, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική φτωχοποίηση των πάντων μέσω την ενέργεια. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, τελευταίο ερώτημα, θα σας κουράσω περισσότερο, θα ξαναπούμε. Λέει ο Βασίλης εδώ, και δεν μας λέτε, κύριε Κολοβέ, άμα μπουν οι έξυπνοι μετρητές στα καταστήματα, τι ακριβώς θα γίνεται? Θα πηγαίνει άλλος για καφέ και του λένε δεν σερβίρω γιατί είναι μεγάλη τιμή και ανεβαίνει, ή θα είναι οι τιμές, θα είναι και αυτές έξυπνες ανάλογα με την ώρα που βγαίνεις έξω να πας σε ένα μαγαζί? Αυτό θα το δούμε τότε τι θα γίνει. Ωραία, πάμε. Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Εντάξει, φωτιά στα τόπια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Κολοβέ, ναι. Πάντως, όσα έχουμε πει από τους τελευταίους 6 μήνες που μιλάω στις εκπομπές σας και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, και τα οποία μπορούν να βρουν οι ακροατές σας στο YouTube, όλα τα βλέπουμε ότι έχουν επαληθευτεί. Και δυστυχώς η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερα από τις προβλέψεις, διότι βλέπουμε μια χυδαία διοχέτευση δισεκατομμυρίων σε εντελώς συγκεκριμένους αποδέκτες. Τελικά εκεί καταλήγει όλη η ιστορία. Νομίζω ότι σήμερα το είπατε με εξαντλητικά αναλυτικό τρόπο, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δικαίωμα στο δεν γνώριζα, σιγά σιγά αυτό όλοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα. Γεια σας.